Μαζί σου, πρόεδρε! Μαζί σου, πρόεδρε! Τα σχολεία και το μυαλό σας. Τα σχολεία. Πρόεδρος εδώ. Επειδή εγώ είμαι εκπαιδευτικός, Αλέξη μου, και πονάει εκεί πολύ το θέμα. Δεύτερο βάθμιο. Έχουμε πεθάνει από την τράπεζα θυμάτων. Την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τη διασπορά που γίνεται για το μεταλλικιακό τμήμα και όλα αυτά το ΙΕΚ. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνετε, θα τα κόψετε. Δεν είναι για μας πλέον. Δεν είναι για να περάσουμε εμείς, είναι για να πληρώνουμε. Και αν σβήσουν τα φώτα της πόλης και όλων των πόλεων, των μικρών πόλεων όπως είμαστε εμείς, θα τελειώσει η κοινωνία. Εμείς δίνουμε ζωή στην πόλη με τα φώτα μας. Να το καταλάβει καλά ο κόσμος. Ελπίδα στον τόπο δεν υπάρχει άλλη. Έληξε. Σε προμόσιο τόπο και νεολαία να σίγουρα σε διαμαντεύσουν. Δώσουμε 1.000, δώσουμε 100 δραχμές. Αυτά είναι που λέει στη λαοράση. Και δουλεύουν τον κόσμο ψηλό γαζί να πούμε. Σε όλα τα επίπεδα. Σ' αγαπάνε πολύ. Άφησες 37 δις. Οι άλλοι 60 χρόνια. Αν άφηναν 1 δις το χρόνο θα είχαμε 60 δις. Λεώναρμα και δεν θα χωρέσαμε και ας μόνο. Καλή δύναμη έχουμε. Θα πήγει δεξιά, Αλέξη, γερά, θα πήγει και τα γερά. Θα πάμε όλοι λίγο πίσω, λέω δεν κάνουμε δουλειά. Όλοι με τις κάμερες. Πίσω όλοι. Επέλεξα να είναι η πόλη σας ο τελευταίος σταθμός μιας μεγάλης περιοχίας, μιας μεγάλης καμπάνιας και όλης της χώρας. Ενώψη της άλλης που στείλουμε την Κυριακή μετάβριο. Η πιο αληθινή δημοσκόπηση, γιατί υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις του δρόμου, οι δημοσκοπήσεις των καφενείων και οι δημοσκοπήσεις των τηλεοπτικών σταθμών. Εμείς εμπιστευόμαστε τις δημοσκοπήσεις του δρόμου, τις δημοσκοπήσεις των καφενείων, των χώρων δουλειάς. Εκεί θα μάθουμε την αλήθεια για το τι συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο. Σε όλη την Ευρώπη, παντού βεβαίως έχουμε δυσκολίες, αλλά εδώ έχουμε τους ακριβότερους λογαριασμούς στο ρεύμα. Εδώ είμαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε εν ώψη της ενεργειακής κρίσης να ιδιωτικοποιήσει τη ΔΕΗ, να δώσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε κλειστούς διαγωνισμούς και αναθέσεις, να βάλει τα γαλάζια Golden Boys να είναι αυτά τα οποία παίρνουν τα χειλούς και υπέροχους μισθούς ενώ η κοινωνία στενάζει.